Είναι. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να επιλέγουμε συμπληρώματα? Αθηνά, χαίρομαι που ρωτάς. Λοιπόν, σήμερα θα αναλύσουμε 4 βασικούς παράγοντες βάσει των οποίων επιλέγουμε συμπληρώματα διατροφής. Το πρώτο που κοιτάζουμε είναι η φυσικότητα του σκευάσματος. Δηλαδή, προσπαθούμε να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα πρόσθετα και τα έκδοχα τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε ένα σκεύασμα. Έλα να σου δείξω. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, το Ε171 ή αλλιώς το διοξείδιο τιτανίου, το οποίο το συναντάμε σε τρόφιμα, σε συμπληρώματα διατροφής και άλλα προϊόντα, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ασφαλές για χρήση ως πρόσθετο τροφίμων, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος πρόκλησης γονιδιοτοξικότητας. Με αυτή τη λογική, όπου μπορούμε, αποφεύγουμε τη χρήση προσθέτων. Το δεύτερο το οποίο εξετάζουμε είναι, εκτός από τις βασικές βιταμίνες και τα μέταλλα τα οποία υπάρχουν σε ένα σκεύασμα, να υπάρχει και ένα σύνολο υπερτροφών. Για ποιο λόγο? Γιατί ο οργανισμός μας είναι συνηθισμένος να απορροφάει ολόκληρα τρόφιμα. Επομένως, όταν έχουμε συνδυασμό βιταμινών, μετάλλων και υπερτροφών, επιτυγχάνουμε καλύτερη απορρόφηση. Ο τρίτος παράγοντας που εξετάζουμε είναι η ποιότητα των πρώτων υλών μας. Προτιμούμε γενικότερα βιολογικής καλλιέργειας πρώτες ύλες. Και τέταρτο επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η μέθοδος με την οποία επεξεργάζονται οι πρώτες ύλες μας. Θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσική για να διατηρούνται θρεπτικά στατικά της υπερτροφής μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, λιοφύλιος. Αν θες να μάθεις περισσότερο για τη λιοφύλιος, γράψε μου στα σχόλια. Και μην ξεχνάς να συμβουλεύεις πάντα έναν ειδικό, ο οποίος θα σε κατευθύνει κατάλληλα για το ποιο συμπλήρωμα σου ταιριάζει καλύτερα βάσει των αναγκών σου. Ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα.